Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε, μιας και που είναι η πρώτη μας επαφή για το νέο έτος. 2023 λοιπόν, και πάμε να δούμε πώς άνοιξαν τα σχολεία, πώς επέστρεψαν μαθητές και εκπαιδευτικοί, αν είχαμε απουσίες λόγω της γρίπης, αν υπήρχε μια ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα, σε δημοτικά και νηπιαγωγεία. Η επιστροφή έγινε μέσα στα πλαίσια της κανονικότητας που υπάρχει φέτος στα σχολεία μας. Η επιστροφή έγινε με περίπου το 10%, το 11% των μαθητών μας την πρώτη εβδομάδα τουλάχιστον να μην έχουν έρθει στα σχολεία. Να απουσιάζει λοιπόν. Να απουσιάζει περίπου το 11%, που είναι πολύ κοντά στον πανελλαδικό μέσο όρο από ό,τι είδαμε από τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Υπουργείου. Πανελλαδικά το 10% των μαθητών απουσίαζαν από τις σχολικές τάξεις. Εμείς ήμασταν στο 11%, επομένως είμαστε πάρα πολύ κοντά στο πανελλαδικό μέσο όρο, και έτσι συμπεραίνουμε ότι στο νομό μας δεν συμβαίνει κάτι το ιδιαίτερο ή κάτι το ξεχωριστό από ό,τι συμβαίνει σε όλη την ελληνική επικράτεια. Δεν είχαμε δηλαδή άδειες αίθουσες ή μισογεμάτες ή πολλές απουσίες μαθητών. Εκτιμάμε ότι κινούμαστε κοντά στο ποσοστό το οποίο συνήθως αυτή την περίοδο απουσιάζει από τα σχολεία μας. Γιατί αυτή την περίοδο και την αμέσως επόμενη περίοδο του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου είναι η περίοδος όπου κορυφώνονται ούτως ή άλλως όλες οι ιώσεις, και πέρα από τον κορονοϊό υπάρχουν και οι υπόλοιπες ιώσεις οι οποίες κορυφώνονται ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Οπότε είναι κάτι αναμενόμενο. Επομένως, λοιπόν. Είμαστε στο αναμενόμενο ποσοστό. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι δεν φυσικάζουμε, διότι η αναμονή είναι ότι το αμέσως επόμενο σχολικό διάστημα θα έχουμε μια έξαρση γενικά όλων των ιώσεων, ως αποτύπωμα του συγχρονισμού και των κοινωνικών σχέσεων που είχαμε μέσα κατά την περίοδο των γιορτών. Επομένως, παρά το γεγονός ότι δεν συντρέχει αυτή τη στιγμή κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας, σε κάθε περίπτωση είμαστε σε ετοιμότητα. Και ετοιμότητα σημαίνει ότι ακολουθούμε πιστά πολύ συγκεκριμένες οδηγίες. Αν και δεν υπάρχουν γενικά μέτρα, ειδικά μέτρα που να ισχύουν αυτή την περίοδο για τα σχολεία, ισχύουν τα γενικά μέτρα σε κάθε περίπτωση. Δεν έχουν έρθει ειδικές οδηγίες λοιπόν από το Υπουργείο. Όχι, δεν έχουν έρθει ειδικές οδηγίες, αλλά επειδή πρόκειται για ιούς που επηρεάζουν το αναπνευστικό σύστημα αυτή την περίοδο, παρά το γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, εντούτοις δεν απαγορεύεται. Και τοπικά εμείς κάνουμε μια ισχυρή σύσταση και εκπαιδευτικοί και μαθητές και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που ανήκουν σε πληθυσμό, σε αυτούς που λέμε σε ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού, τα ίδια αυτά τα άτομα, είτε που αυτά τα άτομα έχουν στο οικογενειακό τους ή στο κοινωνικό τους περιβάλλον άτομα υψηλού κινδύνου, να κάνουν χρήση της μάσκας, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε κλειστούς χώρους. Βεβαίως ισχύουν και τα γενικά μέτρα για πλύσιμο των χεριών όταν χρησιμοποιούμε την τουαλέτα ή όταν πρόκειται να φάμε κάτι ή όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε αντικείμενα άλλων προσώπων. Τα σχολεία τώρα προμηθεύονται μέσω των σχολικών επιτροπών με αντισηπτικά. Υπάρχουν στα σχολεία αντισηπτικά σε κοινόχρηστους χώρους ή στις τουαλέτες. Βεβαίως, η υποχρέωση των σχολείων από το να εφαρμόζουν αυτά τα γενικά μέτρα δεν έχει εκλείψει. Άρα λοιπόν και τα σχολεία πρέπει να έχουν τα αντισηπτικά και οι συστάσεις λοιπόν, μας λέτε. Υπάρχουν οι ιώσεις συνηθισμένες στις εποχές
που πρέπει να λαμβάνονται ούτως ή άλλως αυτά τα μέτρα. Και πιστεύω ότι είναι και ένα κεφάλαιο που μας έχει μείνει από την πανδημία. Κάποια πράγματα πρέπει να τα κεφαλαιοποιήσουμε ούτως ή άλλως. Εκπαιδευτήκαμε πάνω στα θέματα ατομικής υγιεινής. Να συνεχίζουμε να τα εφαρμόζουμε σε κάθε περίπτωση. Εκπαιδευτήκαμε σε θέματα ατομικής υγιεινής, ας το συνεχίσουμε αυτό. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει κάποιες συστάσεις προς τους γονείς να κρατούν τα παιδιά τους στο σπίτι, αν τα βλέπουν ότι είναι άρρωστα, ότι είναι κρυωμένα, το προτείνετε αυτό για να μην κολλήσουν και τα υπόλοιπα παιδάκια? Κάνουμε ισχυρή σύσταση στις οικογένειες των μαθητών μας στην περίπτωση που κάποιος μαθητής έχει καταρροή, έχει βήχα, έχει δέκατα, να το κρατάνε το παιδί στο σπίτι και να επανέρχεται στο σχολείο ένα 24ωρο αφού υποχωρήσουν αυτά τα συμπτώματα. Αυτό είναι γενική σύσταση που έχει μείνει από την περίοδο της πανδημίας και εξακολουθεί να ισχύει. Έτσι προφυλάσσουμε και τα ίδια τα παιδιά από το να εκτεθούν σε ένα περιβάλλον και να νοσήσουν βαρύτερα, αλλά προφυλάσσουμε και την εκπαιδευτική κοινότητα από την διασπορά κάποιου ιού που μπορεί να μην είναι ο κορονοϊός, μπορεί να είναι ιός της γρίπης ή κάποια γαστρεντερίτιδα ή οποιοδήποτε άλλος ιός. Επομένως, η περίοδος της πανδημίας ας μας αφήσει αυτή την καλή πρακτική η οποία πρέπει να ισχύει σε κάθε περίπτωση. Όταν ένας μαθητής έχει κάποια συμπτώματα που μπορεί να ταιριάζουν στα συμπτώματα του ιού της γρίπης ή του ιού του κορονοϊού, θα πρέπει να παραμένει στο σπίτι του ένα 24ωρο και να επανέρχεται ένα 24ωρο αφού υποχωρήσουν αυτά τα συμπτώματα και μετά να επανέρχεται στο σχολείο. Αυτό σε κάθε περίπτωση, για αυτή τη στάση κάνουμε ισχυρή σύσταση σε κάθε περίπτωση. Εάν τώρα κάποιος έχει κορονοϊό, είτε είναι μαθητής είτε είναι εκπαιδευτικός, τι προβλέπετε? Προβλέπεται πενθήμερη παραμονή στο σπίτι. Μόνο του ατόμου που νοσεί. Δεν κάνουμε ιχνηλάτηση σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Μόνο το πρόσωπο που νοσεί, είτε είναι εκπαιδευτικός, είτε είναι μαθητής, είτε είναι μέλος, οποιοδήποτε άλλο μέλος εκπαιδευτικής κοινότητας, παραμένει για 5 μέρες στο σπίτι και επανέρχεται ακόμα και με θετικό τεστ την 6η ημέρα. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό είναι λίγο ρυψοκίνδυνο ή όχι, έτσι να θεωρείτε ότι φαντάζομαι αυτό προβλέπετε? Η ελάχιστη απέτηση από τον νόμο. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει και η ατομική ευθύνη, η συνέστηση της ατομικής ευθύνης, που και η συνέστηση αυτή θα πρέπει να είναι μια καλή πρακτική από την περίοδο της πανδημίας, γιατί μας προφύλαξε από τα χειρότερα. Κύριε Μαμάκη, τώρα αν κάποιος εκπαιδευτικός έχει κορονοϊό και απουσιάζει αυτές τις 5 μέρες, φαντάζομαι ότι γίνονται προσπάθειες να καλυφθούν τα κενά, τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο και μέσω άλλων συναδέλφων να καλύπτονται τα μαθήματα. Σε κάθε περίπτωση η νόσηση ή η απουσία κάποιου εκπαιδευτικού δεν επηρεάζει τη φοίτηση των μαθητών. Οι μαθητές οφείλουν και πρέπει να είναι στο σχολείο. Το κάθε σχολείο με εσωτερικές διαδικασίες βρίσκει τον τρόπο εκείνο να καλύψει το κενό του εκπαιδευτικού που απουσιάζει. Και δόξα τω Θεώ, όλα τα σχολεία μας έχουν τον απαραίτητο αριθμό ωρών σε διαθεσιμότητα για να καλύψουν αυτές τις περιπτώσεις. Ωραία. Να φύγουμε λίγο έτσι από ιώσεις, γρήπες, κορονοϊό και τα λοιπά. Μας είπατε ένα 11% περίπου απουσίαζε την πρώτη εβδομάδα που άνοιξαν τα σχολεία μετά τις... Ναι, το παρακολουθούμε σε εβδοματιαία βάση, το καταγράφουμε ώστε να ξέρουμε, την εξέλιξη, υγειονομική κατάσταση που υπάρχει στα σχολεία μας. Μάλιστα. Τώρα από άποψη εκπαιδευτικής διαδικασίας, όλοι οι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους, υπάρχουν ακόμα κάποια κενά που πρέπει να καλυφθούν, ενδεχομένως να προκύπτουν και έκτακτα στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς? Είμαστε εντάξει από ειδική αγωγή, από... Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια δυναμική διαδικασία.
σε όλο τον ομό περίπου απασχολούνται περίπου 1.000 εκπαιδευτικοί. Άρα στατιστικά προκύπτει κενό, προκύπτουν κενά ανα πάσα στιγμή, τα οποία φροντίζουμε να τα καλύψουμε με εκπαιδευτικούς που γυρίζουν από άδειες μακροχρόνιες ή βραχυχρόνιες ή από νέες προσλήψεις οι οποίες εξακολουθούν να γίνονται. Ήδη αυτές τις ημέρες 5 εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης που πρόκειται για νέες προσλήψεις τοποθετούνται στα σχολεία μας. Επομένως θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικά κενά στα σχολεία, κενά τα οποία να τα σέρνουμε από την προηγούμενη περίοδο, αλλά συνεχώς δημιουργούνται, τα οποία όμως καλύπτονται. Επομένως, σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα, σημαντικό πρόβλημα στελέχωσης των σχολικών μας μονάδων, ιδίως φέτος μετά από τόσους πολλούς μόνιμους διορισμούς, αλλά και μετά από ένα μεγάλο αριθμό προσλήψεων αναπληρωτών που έγινε αμέσως με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς. Βέβαια, για το επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς αναμένουμε ότι θα δημιουργηθούν και θα δημιουργούνται προβλήματα εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν πλέον στην περιοχή μας αδιόριστοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι να δηλώσουν την περιοχή μας ως πρώτη προτίμηση και να δουλέψουν στον ομό μας. Άρα τα κενά που θα παρουσιάζονται από τώρα και μετά, εάν δεν μπορούμε να τα καλύψουμε από επιστροφές εκπαιδευτικών από μακροχρόνιες άδειες, θα καλύπτονται δύσκολα. Αλλά και πάλι θα είναι πάρα πολύ περιορισμένα σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην επηρεάζουν την λειτουργία των σχολικών μας μονάδων. Έχουμε αποθέματα εκπαιδευτικών με τα οποία ευελπιστούμε ότι θα καλύπτουμε τα κενά τα οποία θα παρουσιάζονται, έστω και αν δεν έχουμε νέες προσλήψεις, όχι γιατί το Υπουργείο δεν διαθέτει τις απαιτούμενες πιστώσεις, αλλά επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί πλέον για να προσλαμβάνονται. Μάλιστα. Κάποιος το ακούει λίγο παράξενο αυτό που μας λέτε, μάλλον μας προκαλεί έκπληξη, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες αντιόριστοι εκπαιδευτικοί, αλλά τώρα φαντάζομαι ότι με τη διαδικασία αναπληρωτών βρίσκουν και εργασία. Που ήταν κατά την προηγούμενη δεκαετία, που ξέρετε ότι δεν γινόταν προσλήψεις, ξαφνικά έχουμε περάσει σε μια περίοδο όπου οι πίνακες αρχίζουν να εξαντλούνται. Σε κάποιες ειδικότητες έχουν εξαντληθεί εντελώς σαν ειδικότητες και σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για να προσληφθούν. Έχουμε περάσει πλέον σε μια άλλη φάση δηλαδή τώρα. Ενδεχομένως επειδή υπήρχε αυτή η αγωνία αν θα βρω δουλειά, να μην επέλεγαν και τις παιδαγωγικές σχολές προκειμένου να φοιτήσουν σε αυτές, είναι ένα δείγμα, λέτε. Ναι, υπήρχε ένα κράτημα την προηγούμενη δεκαετία, γιατί έχουμε μια δεκαετία πίσω μας, περισσότερο από μια δεκαετία, κατά την οποία υπήρχε πολύ μεγάλη αδιοριστία. Οπότε η κατάσταση αυτή οδήγησε τους υποψηφίους μας των πανελλαδικών εξετάσεων να ανακατευθύνουν το ενδιαφέρον τους προς άλλα πανεπιστημιακά τμήματα και άλλες πανεπιστημιακές σχολές. Μάλιστα, ενδιαφέρον το στοιχείο αυτό. Το καταγράφουμε στα ενδιαφέροντα. Στο πόσο ρευστή δηλαδή είναι η κατάσταση και στον εργασιακό, χώρο, πόσο οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν και τα ενδιαφέροντα των νέων να επιλέξουν μια πανεπιστημιακή σχολή για να φοιτήσουν, αλλά και το πόσο η επαγγελματική αποκατάσταση. Η επαγγελματική αποκατάσταση, ναι, αυτό ακριβώς που λέτε. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, αλλά αν μας ακούν τα παιδιά που ετοιμάζουν να δώσουν πανελλήνες, θα σας επιλέξουν και παιδαγωγικές σχολές. Ανοίγει αυτό το πεδίο πλέον, οπότε μπορούν να ανακατευθύνουν τα ενδιαφέροντά τους και στον χώρο των λεγόμενων καθηγητικών σχολών ή των σχολών οι οποίοι τροφοδοτούν το σύστημα με δασκάλους, νηπιαγωγούς, αλλά και με άλλες ειδικότητες πλέον, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς που μπορούν να απασχοληθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Λοιπόν, καλό υπόλοιπο στη χρονιά να ευχηθούμε. Να είστε καλά. Ξέρουμε να ότι υπάρχουν καλά. Και πολλά σχολεία, πολλά νηπιαγωγεία που κάνουν έτσι πολλές δράσεις, είτε συμμετέχουν σε προγράμματα ευρωπαϊκά και μη. Βεβαίως, και βραβεύονται. Υπάρχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα σε αυτό το τομέα. Επίσης να πούμε ότι είμαστε σε διαδικασία επιλογής νέων διευθυντών σχολικών μονάδων, η οποία ξεκίνησε πριν από τις γιορτές και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του Μάρτη. Οπότε θα έχουμε νέο στελεσιακό δυναμικό στο σχολείο μας, σίγουρα από τον επόμενο Σεπτέμβρη, αλλά η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ωραία, καλές αποφάσεις και να επιλεγούν οι καλύτεροι στις κατάλληλες θέσεις. Καλή χρονιά να έχουμε. Να είστε καλά, κύριε Μωμά, και την καλημέρα μας. Γεια σας.